Πολύ καλημέρα σας και εύχομαι αυτή η καταθλιπτική μέρα να περάσει και να έχουμε μια πολύ καλύτερη μέρα και ευχές μας, την προσευχή μας για τους πυρόπληκτους πρώτα και στη συνέχεια δούμε και την αποφράδα μέρα που μας θυμίζει και μας αξύνει οι πληγές, οι οποίες είναι συνεχώς ανοιχτές και δυστυχώς μεγαλώνουν. Καλημέρα σας σε εσάς και σε όλους τους εκλεκτούς φίλους. Τιμή μου που μείνω μαζί σας και μεγαλύτερη τιμή σε εσάς που καλείτε και θυμάστε πάντοτε και κάνετε πάντοτε μνημόσυνα για την Κύπρο. Όχι, 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 δεν υπάρχει καμία τιμή. Είναι το ελάχιστο που μπορεί να κάνει, συγγνώμη, το ελάχιστο, πιστέψτε με. Αλλά κοιτάξτε, είμαστε το 2023 και θέλω να μου πει ο Χρήστος Ζήνωνος, που έχει διαχειριστεί για λογαριασμό της Κυπριακής Δημοκρατίας, όχι εύκολες, δύσκολες υποθέσεις σε μια οριοθέτηση. Ως άνθρωπος του ελληνισμού, ως Κύπριος, πώς νιώθει 49 χρόνια μετά, όταν στην Ελλάδα, στην ουσία, εμφανίζεται στο πολιτικό σύστημα οριζοντίως η Κύπρος εντελώς εκτός κάδρου για τα πάντα? Αγαπητέ μου κύριε Σαχίνη, ανήκω σε μια τραυματική γενιά εγώ. 10 χρόνια συνελήφθηκα από τους Άγγλους και χτυπήθηκα γιατί έγραφα συνθήματα. Να μην το κάνω προσωπικό το θέμα, γιατί ήμουν και στις περιπέτειες της Τουρκοανταξίας 14-15 χρονών, δεν είχαμε στρατό τότε. Είχα την τιμή και την τύχη να πω να αποφοιτήσω από το Παγκύπρο Γυμνάσιο, πιστεύω το καλύτερο ελληνοπρεπές ίδρυμα της Ελλάδος, τότε και σήμερα ακόμα, και μεγαλώσαμε με αυτά τα ιδεώδη, με αυτή την πολιτισμική τέλος πάντων διάκριση που είναι παγκόσμια, ελληνοπρεπές και χριστιανικό ίδρυμα, και με αυτά τα εφόδια μπήκαμε στη ζωή. Και η ζωή για μας ήταν η κατάταξη στην Εθνική Φρουρά. Με πολύ ενθουσιασμό είχαμε εκεί επιλεγή λόγω προσόντων να γίνουμε έφεδροι αξιωματικοί. Έκανα έφεδρος αξιωματικός τον Οκτώβριο του 1967, 6 μήνες μετά που έφυγε ο Πατακός από διοικητής της ΣΑΤ, και ήταν ο περιβόητος Γαλατσάνος, αργότερα αρχηγός ΓΕΣΚ, και η απαγοήτευση και η πίκρα και οι εμπειρίες μας, οι δύσκολες, άρχισαν από εκεί. Όχι για τα καψόνια και όλα αυτά, τα οποία ήταν ένα τέλος πάντων φαινόμενο που υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει πάντοτε, αλλά για την περιφρόνηση και την ειρωνία με την οποία μας έβλεπα. Εμάς που υποτίθεται είμαστε οι επίλεκτοι από τον εθνικό τέλος πάντων πληθυσμό της Κύπρου. Κακώς τότε, διότι παρασυρώμαστε, όπως και εμείς και οι προπατέρες μας και άλλοι, από διάφορα κέντρα, πολιτικά κέντρα της Ελλάδος, τα οποία προσπαθούσαν να αξιοποιήσουν αυτό το πάθος και αυτό το εθνικό τέλος πάντων όνειρο των Κυπρίων για την Ένωση. Είδα εκεί και έζησα το κίνημα του Βασιλιά και επιστρατευθήκαμε να πάμε να εξουδετερώσουμε αεροδρόμια τα οποία ήταν φιλικά στο καθεστώς του Βασιλέως. Και πραγματικά τότε, 18 χρόνια είμαστε εμείς, διότι εμείς πηγαίνουμε αμέσως μετά την αποφύτησή μας και η απαγοήτευση μας ήταν μεγάλη, γιατί ακούαμε ότι θα χτυπούσαμε Έλληνες. Και εκείνον τον καιρό η Κύπρος συνεχώς απειλείτου, μιλάμε για το 1967, απειλείτου από εισβολή στην Κύπρο. Είχαν προηγηθεί τα επεισόδια της Κοφίνου και η Τουρκία απειλούσε συνεχώς και επέβαλε όρους να αποχωρήσει ο Γρίβας και η ελληνική μεραρχία. Και πιστεύω εγώ και το κίνημα του Βασιλέα θα έγινε κάτω από αυτό το την ευκαιρία. Όταν ο στρατός ευρίσκεται σε συναγερμό και σε επιφυλακή, να κάνει το δικό του κομμάτι, τη δική του κίνηση. Όλα αυτά μας απαγοήτευσαν και μας απαγοητεύουν. Και πολύ περισσότερο όταν η Χούντα των Απριλιανών καθόταν στα εδόλια και καταδικαζόταν σε μακρόχρονες φυλακίσεις και μάλιστα και θάνατο στην αρχή, και πέθαναν πολλοί στη φυλακή. Και να σας πω ότι η Χούντα εκείνη, ενώ καταδυνάστευσε τον ελληνικό λαό για πολλά χρόνια και τη δημοκρατία, δεν είχε τόσο κόστος. Δεν υπήρχε κόστος το οποίο να είναι μη αναστρέψιμο. Το κόστος που έπαθανε στην Κύπρο, η Ελλάδα, όχι η Κύπρος μόνο, η Ελλάδα, το πραξικόπημα δηλαδή του Ιουλίου του 1974, απλώς υπήρχαν συνεδρίες στην Κύπρο, Νέο Καβίτα και άλλοι, αυτοί ήταν υποδιάλυση. Αυτοί ήταν έτοιμοι να τους μαζέψουν όλους και να μπουν στη φυλακή.
Γιατί και από αυτούς υπήρχαν αγνοί πατριώτες, ναι, αλλά υπήρχαν και κάποιοι άλλοι οι οποίοι ήταν και όργανα. Η κίνηση που έγινε τότε, το πραξικόπημα, ήταν η χαριστική βολή. Και πιστεύω σήμερα και πρέπει να το ακούσουν οι Ελλήνες και όσοι βρίσκονται στην πολιτική, τέλος πάντων, στο πολιτικό προσωπικό της Ελλάδος, στο πολιτικό σύστημα, η Κύπρος το 1974 ήταν μια ήττα Μαντζικέρτ. Το Μαντζικέρτ, η πύλη του Βυζαντίου και των Ρωμιών, των Ελλήνων, ήταν η ήττα στο Μαντζικέρτ. Ήρθε μετά από 500 χρόνια η εξόντωση του ελληνισμού, ναι, άλλωστε της Κωνσταντινούπολης. Και άλλα τόσα 500 τόσα χρόνια η ολοκληρωτική εξόντωση του ελληνισμού με τη Μικρασία. Και σε 50 χρόνια ήρθαν και ξαναχτύπησαν στην Κύπρο. Διότι υπήρχαν και εδώ ελληνικό στοιχείο. Υπήρχε ελληνικό στοιχείο. Και συνεχίζουμε σήμερα και εμείς στην Κύπρο, με τα δικά μας πάθη φυσικά και λάθη, αλλά και η Ελλάδα προπάντων, να βλέπουμε ότι μια χειραψία με τον αρχισουλτάνο καταπατητή κάθε έννοιας δικαίου Ερντογάν, να θεωρούμε ότι είναι μια θετική κίνηση. Γιατί μας έκαμε χειραψία. Αλλά την ίδια ώρα η δική του εγκάθετη και στην Κύπρο και στην Ελλάδα μιλούν πάλι με τη ρητορική εκείνη του μίσους, τη διεκδικητική, και εμείς λέμε χαρούμενοι ότι θα πάμε, ναι, και θα κάνουμε τέτοιες παραχωρήσεις που θα επιτρέψουν τον διάλογο και τη διαπραγμάτευση. Και σας ερωτώ εγώ, τι παραχωρήσεις να κάνω? Απλώς εγώ έχω κωδικοποιήσει εδώ με αυτή τη σημερινή ευκαιρία ποιες είναι οι αναγωγές της Ελλάδος και τα πλεονεκτήματα. Είναι το διεθνές δίκαιο, το δίκαιο της θάλασσας, οι διεθνείς συνθήκες και οι διεθνείς συμβάσεις όπως είναι η Λοζάνη, όπως είναι οι συνθήκες εγκαθίδρυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας και οι συνθήκες εγγυήσεως, μέρος των οποίων είναι και η Ελλάδα. Είναι οι αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας εναντίον της Τουρκίας για τη σωρία των παραβάσεων και παραβιάσεων που κάνει στην Κύπρο. Οι ευρωπαϊκές αρχές για μας, το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Από αυτά θα κάνουμε παραχωρήσεις, αυτά που ακούσετε, για να πάμε πού? Να πλησιάσουμε τη γαλάζια πατρίδα, την αναθεωρητική τακτική της Τουρκίας, η οποία είναι διαχρονική, παρακαλώ. Δεν είναι από την ώρα που έπεσε ο μεγάλος ασθενής ο Σουλτάνος και βγήκε ο Κεμάλ, από τότε στο πίσω μυαλό όλων των πολιτικών και του πολιτικού συστήματος της Τουρκίας, ανεξάρτητα αν είναι φιλολαϊκές, αν είναι δικτατορικές, αν είναι κεμαλιστές, όλων είναι υπαλληνώστηση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, κάτω από νέον τίτλο φυσικά, τουρκική επικράτεια. Και μιλάμε για αυτούς που με αυτή την αναθωρητική πολιτική, με τα κληροδοτήματα τα οποία τους άφηκε το ΕΦΚΑΦ εδώ στην Κύπρο, στη Αμόχωστο, την Αγία Σοφιά που ήταν δώρο του ελευθερωτή, του Μάμεθ, να μιλάμε για δύο κράτη, και συνεχίζονται οι επεκτάσεις και τα τετελεσμένα της εισβολής, όχι απλά να είναι εκεί, αλλά να θέλουν μια αναγνώριση και να προχωρούν. Άκουσα πολύ σωστά ότι σήμερα αυτός, ο οποίος μας έκαμε το χατήρα μας χαιρετήσει στο Βίλιους, έρχεται στην Κύπρο να πανεπεκτείνει ένα παράνομο αεροδρόμιο πάνω από τάφους αγνωμένων. Mm-hmm. Και πρέπει ο Έλληνος να καταλάβει ότι εκεί μέσα δεν είναι μόνο Έλληνο-Κύπροι, που είναι Έλληνες και εκείνοι, αλλά και Ελλαδίτες και αξιωματικοί δυνατόν να είναι εκεί θαμμένοι. Και οι ηθικές υποχρεώσεις της Ελλάδος είναι τεράστιες. Δεν μιλώ για τις συμβατικές εγκύτρια και λοιπά και νομικές και σαν ευρωπαϊκή χώρα. Δεν μιλώ για αυτές. Οι ηθικές, η δημοκρατία στην Ελλάδα δεν αποκαταστάθηκε λόγω πολυτεχνείου. Όχι. Λόγω πολυτεχνείου ανέβηκε ο άλλος δικτάτορας, ο Ιωαννίδης, ο οποίος με την τρέλα του και τις ενέργειες του μας έφερε τους Τούρκους στην Κύπρο. Άρα το πολυτεχνείο έμμεσα, λέω άμεσα, και εκεί ήταν αγνοί φοιτητές και αγνοί δημοκράτες που κινήθηκαν, ήταν μια ευκαιρία να βγάλω μια φωνή και το έκανα, αλλά πίσω από αυτά πιστεύω εγώ ήταν μια προβοκάτσια του Ιωαννίδη για να έρθει να σκοτώσει την Κύπρο και να αφήσει τουλάχιστον σήμερα αυτό το μαντζικέρ που λέγεται Κύπρος. Δεν άνοιξαν και οι δύο πόρτες. Η μια πόρτα μόνο άνοιξε. Να προσπαθήσουμε να κλείσουμε και αυτή την πόρτα και να διαφυλάξουμε τον υπόλοιπο ελληνισμό. Μακριβόλησα λίγο, να με συγχωρείτε. Όχι, κύριε Ζήνο. Καλή ημέρα το έχει. Καλά γιατί κάνατε. Εγώ ήμουν και στην εισβολή. Καλά κάνατε. Ήμουν εύκολο σωματικό αντιπίδραχο τεθωρακισμένο.
Καλά κάνατε, κύριε Ζήνονος. Να σα διηγηθώ μια λεπτομέρεια. Μπορεί να με ακούει αυτός ο Έλληνας, τον οποίο ούτε το όνομα του θυμάμαι, ξέρω, ούτε το ξέρω κλπ. Εστάλικα σε μια περιοχή που λέγεται η Ομορφίδα, ένα βόρειο προάστιο. Είμαι 24 χρόνων, να αντικαταστήσω ένα Ελλαδίτη Λοχίαν Ιδεκανέα, που ήταν αρχηγός πληρώματος σε έναν Άρμαν Μάλμο Χάριφτο του 1936, με ένα κανονάκι δίλιβρο, δηλαδή 40 χιλιοστά πόσα, και με τροχούς. Και συνεχώς απειλούσαμε εκεί τους πρώτους αλεξιπτολιστές που κατάλαβαν κάποια φυλάκια και κάποιες περιοχές στη βορείο προστίο της Λευκοσίας, και με έστειλε να το αντικαταστήσω, σε παρακαλώ, γιατί είχε τραυματιστεί στο μάγουλο. Είχε πάρει ένα ρυθμό όλμου, μου είπανε, όταν πήγα. Περίμενα να γυρίσει πίσω από μια αποστολή, διότι ήταν μια προφητική αποστολή. Και του λέω, είναι μια πηγή. Θα κατέβεις από το άρμα και ξέρεις ότι αυτός ο άνθρωπος δεν πάτησε το πόδι του στην Κύπρο. Αυτός πήγαινε στο Βάφο, επέστρεψε, και η αντικατάσταση της ΕΛΔΙΚ και η νέα τους βάλανε στα αυτοκίνητα φορτηγά, τους φέρανε όλους και από εκεί σε Λάλογα και ήρθε στην Ομορφίδα και πήγε σε άρμα. Καλά καλά νομίζω δεν πάτησε στην Κύπρο. Και αρνήθηκε να κατέβει. Και μου λέει, είναι επιπόλαιο τραύμα, μου λέει, δεν πρόκειται να κατέβω. Όσος ήταν ο ενθουσιασμός. Και να μην λέω ότι είναι όλοι προδότες. Εγώ είδα παλικάρια και Ελλαδίτες αξιωματικούς και στρατιώτες. Είδα και αδύνατους. Όπως και αδύνατοι υπάρχουν παντού. Δεν μπορεί να τους βάλεις όλους σε ένα ζύγι. Αλλά η Ελλάδα, το λέει είπα τότε και το λέω και σήμερα, έπρεπε να παρέμβει δυναμικά σε αυτή την ευκαιρία που της έδωσε η Τουρκία, γιατί η Τουρκία θα έχανε. Όλα τα δεδομένα σήμερα θα βλέπουμε ότι η Τουρκία θα έχανε. Δεν θα πω άλλα. Όχι, είμαι εδώ. Όχι, για είναι σαφές. Να σας ευχαριστήσω και πάλι. Έκανε. Πρώτη φορά μιλώ για την δράση μας στην εισβολή. Έχω πολλά άλλα γεγονότα. Υπήρχαν και αδύνατοι άνθρωποι, ναι. Η προδοσία για μένα δεν είναι να πάει να πάρεις ένα συμβόλαιο με τον εχθρό και να υπογράψεις και να σου δώσει κάτω από το τραπέζι την αμοιβή. Για μένα προδοσία είναι και η ολιγορία, είναι και τα λάθη. Προπάντων, όταν είσαι σε ένα πόστο και σε μια θέση που παίρνεις αποφάσεις ιστορικές, εάν πάρεις λάθος απόφαση και ηττηθείς, ναι, να πάρεις να τουφεκιστείς, να σε βάλω μαζί με τους έξι στο γουδί και σε τουφεκίσουν. Όχι να φέρνεις, τους αφέρεις την μεταπολίτευση και να αφιπηρετείς με πλήρη συντάξει, με οδηγούς, με αυτοκίνητα. Αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι είναι αυτοί που ευλόγησαν το πραξικόπημα στην Μάλιστα. Αυτό είναι ο πόνος και το μαράζι του Κυπρίου. Μάλιστα. Δεν δημιουργήθηκε κανένας. Έχετε δίκιο. Με απόλυτες τιμές. Ουδείς όλοι αποστρατεύτηκαν και πήραν και τις συντάξεις και τα αυτοκίνητα πλήρως σε τιμές. Όμως. Θέλω, κύριε Ζήνωνος, 49 χρόνια μετά, κοιτάξτε, καλά κάνετε, καλά κάνετε. Ναι. Γιατί μερικά πράγματα πρέπει να λέγονται. Όπως να λέγεται ότι η Τουρκία είχε σχέδιο από το 60 και γι' αυτό είχε κεντράρει στο τι ήθελε το βόρειο τμήμα της Λευκοσίας για να αποκτήσει βάθος μέχρι την Κερίνια. Εμείς κυνηγάγαμε ο ένας τον άλλον, τον εσωτερικό εχθρό. Έτσι είχαμε προσανατολίσει τις ένοπλες δυνάμεις. Είναι και τα εμφυλιακά κατάλοιπα. Όμως θέλω να σας ρωτήσω ευθέως 49 χρόνια μετά, για αυτή τη χειραψία δεν υπόθηκε κουβέντα για την Κύπρο. Και εδώ με ποιον θα συνομιλήσεις? Με κάποιον που έχει εισβάλει και κατέχει ένα σημαντικό τμήμα της Κυπριακής Δημοκρατίας επί 49 χρόνια. Και όχι μόνο αυτό, φαίνεται ότι οριζοντίως το ελληνικό πολιτικό σύστημα περίπου αισθάνεται ως εμπόδιο την Κύπρο στο να προχωρήσουν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις. Θέλω να σας ρωτήσω, υπάρχει, πιστεύετε, αντίληψη ότι αν χαθεί η Κύπρος, είτε γίνει δορυφόρος, είτε γίνει προτεκτοράτο, είτε ελεγχθεί πλήρως, έρχεται η σειρά για την Ελλάδα? Το έχουμε καταλάβει αυτό? Αυτό πρέπει να καταλάβει ο ελληνικός λαός. Διότι οι Τούρκοι αποκαλύπτουν και πολύ εύκολα μπορεί να τους διαβάσει ποιοι είναι οι στόχοι τους, ποιοι είναι οι σκοποί τους. Αυτά τα είδαν μέσα από την πρόσφατη και την απότερη ιστορία. Σας είπα το Ματζικέρ. Δεν είμαστε εκεί στο Ματζικέρ, αλλά κάποιοι ήταν εκεί. Και πρέπει να καταλάβουν ότι είναι η πύλη της Μικρασίας, η πύλη του ευρύτερου να πω Ρωμιών, Ελλήνων, Βυζαντινών, τι να τους πω.
και ήρθαν και φτάσανε 100 χρόνια που διορκούσανε την πόλη και ήταν εκεί για 100 χρόνια. Αλλάξανε 3-4 σουλτάνοι και ήταν απ' έξω έτοιμοι να μπουν και μπήκα. Το ίδιο έκανα και για την Κύπρο. Ήταν μια ευκαιρία να πατήσουν στην Κύπρο. Πατήσανε. Δύσκολα, ναι, αλλά τους διευκολύναμε και πατήσανε στην Κύπρο. Όταν τελειώσει η Κύπρος, και το λένε οι Τούρκοι, δεν το κρύβουνε. Μιλούμε για γαλάζια πατρίδα. Mm-hmm. Μιλάμε να πάμε μέχρι σε εκεί, Καστέλο. Τι Καστέλο, ρίζω, λέει και στον Κύρι. Στα είναι νησάκια, λέει. Κάποιοι δικοί μας. Εγώ το είδα και σε γραπτήρα αυτή. Μισό λεπτό, κύριε Ζήνων. Μισό λεπτό, κύριε Ζήνων. Αφήστε την Τουρκία. Ποια Τουρκία? Ναι. Εδώ στην Ελλάδα γίνονται αναλύσεις. Θα το πω ακριβώς όπως το λένε. Ότι το Καστελόριζο είναι ένα κομματάκι γης, το σύμπλεγμα, στου διαόλου τη μάνα και δεν μπορεί να προσδοκάμε, είναι μαξιμαλισμός, ότι θα έχει πλήρη επίρρεια, άρα να ενοποιείται και η ΑΟΖ η ελληνική με την κυπριακή. Καταλαβαίνετε για την Τουρκία μιλάτε. Εδώ στην Ελλάδα τα λένε. Ωραία. Και το ακούω και εδώ στην Κύπρο δυστυχώς και μάλιστα από διπλωμάτες. Ναι, το ακούω. Όμως να το διαχωρίσουμε και να πούμε το εξής. Άλλο να διαπραγματεύεσαι το μέγεθος της ΑΟΣ, αν είναι full effective, να είναι πλήρης επίρρειας ή μερικής επίρρειας ή καθόλου επίρρειας, και άλλο να θέτεις υποδιαπραγμάτευση την κυριαρχία εθνική της στρογγύλης της ίδιας, το δικαίωμα της μονομερούς, και το λέω και το έγραψα αυτό, είναι μονομερή δικαίωμα η επέκτασή σου στη χωρική θάλασσα. Δεν σου ορίζει, δεν υπάρχει υποχρέωση σου να διαπραγματευτείς το όριο της δικής σου χωρικής θάλασσας, δηλαδή μέχρι 12 ναυτικά μίλια. Γιατί αν δεν τα έχει ο απέναντι σου ή ο γείτονας σου τα 12 ναυτικά μίλια, είναι σαφέστατο το δίκαιο της θάλασσας, πάει σε equidistances. Όχι ακόμα, όχι επί οίκια, δηλαδή να κάνεις παζάρι. Είναι καθορισμένο, γι' αυτό δεν υπάρχει, είναι μονομερής η ενέργεια. Εάν εμείς εκεί στη Καστελόριζο πάρουμε όλα τα 12 ναυτικά μίλια που δικαιόμαστε και πολλά άλλα, δηλαδή στον Κύρι και άλλα νησάκια κλπ. Ή ακόμα προηγηθεί η οριοθέτηση των γραμμών που εκείνα πρέπει να τα οριοθετήσει μονομερώς πάλι. Εσύ σαν εθνική νομοθεσία τις γραμμές βάσης, το κρίσιμο κόλπο, τα συμπλέγματα, να τα στείλει στα Ηνωμένα Έθνη. Από εκεί και πέρα οι άλλες ζώνες, η αποκλειστική οικονομική ζώνη και η υφαλοκρηπίδα, ναι, είναι αποτέλεσμα οριστικής οριοθέτησης μετά από διαπραγμάτευση. Αλλά τα άλλα δεν μπαίνουν στην εξίσωση που προηγήθηκα. Να σας πω και το ατυχές γεγονός της Πύλου. Και άκουσα έγκριτο καθηγητή, δεν θα αναφέρω το όνομά του στον αέρα, να λέει: ξέρεις, εκεί δεν μπορούσαμε αυτόβουλα να παρέμβουμε, ήταν διεθνήδατα. Ποιος είναι διεθνήδατα? Μέσα στην αποκλειστική ζώνη είναι διεθνήδατα. Αλλά επειδή δεν την οριοθέτησες, σου δίνω έναν αυθεντικό ότι δεν ήταν σαφές δικό μας ή αλλού και εκεί δεν μπορούσα να κάνω μια δυναμική παρέμβαση. Υπάρχει άλλη πρόνοια όμως. Τα 24 ναυτικά μίλια, στα οποία όχι μόνο έχεις δικαίωμα, έχεις και υποχρεώσεις να κάνεις μειοψίες, να ελέξεις λαθρεμπόριο, παράνομη μετανάστευση, πετροκυλίδες και άλλα. Έχεις υποχρέωση. Και πού είναι υποχρέωση με εμένα, αν τα νησιά μου, είτε λέγεται Γάβδος ή Γαρδοπούλα ή Κουφονής ή αλλού, δεν είναι χαρτογραφημένα με την έννοια του δικαίου της θάλασσας, δηλαδή γραμμές βάσης, κόλπου, για να μετρήσω εγώ ή σαν κράτος ή ακόμα και εγώ αυτός που διαπλέβει, πόσο λες, ο ναυτικός. Πού να μετρήσει, αν είναι στα 24 ναυτικά μίλια, αν είναι στα 5, στα 6. Όλα αυτές οι λεπτομέρειες, οι οποίες δεν είναι διπλωματία, δεν είναι γεωπολιτική. Μιλάει για γεωπολιτικές. Και δεν είναι πολύ κομψό για εμάς τους Κυπραίους, για μένα ειδικά προσωπικά, να σχολιάζω πολιτικά πρόσωπα της Ελλάδος. Δεν ψηφίζω, δεν είμαι εκεί, δεν είμαι πολιτικό μέλος της Ελλάδος, δεν είμαι βάσης και ο ψηφοφόρος, αλλά είναι ιστορικά αυτά τα λάθη. Όταν μου έλεγε ο Μακαρίτης, ο Βάλας, ένας ναύαρχος του Μονακό, δεν ξέρω, σας το είπα, όταν μου έλεγε, και αναπολούσαμε εκεί πολλά, και από τις εμπειρίες μου στην εισβολή, ήθελα να του λέω κάμποσα, μου λέει, ρε Κύπρι, η Κύπρη πράχεται μεγάλο παράπονο από την Ελλάδα. Του λέω, όχι, Ρεντίνο, Κωνσταντίνος Βάλας, Ρεντίνο, διότι εμείς θα τα ξεχάσουμε, ρε. Θα τα ξεχάσουμε, οι γενιές μας θα αλλάξουν. Ο γιος μου έχει άλλες νοοτροπίες, ναι. Αλλά η ιστορία,
δίνω, λέω, ότι δεν θα ξεχάσει. Είναι για αυτό που μιλάω το 1993, μιλάω. Η ιστορία δεν θα ξεχάσει. Θα μας κοροϊδεύουν οι Κωσοβάροι, οι Σκοπιανοί, οι Τούρκοι, όλοι, για που είναι αυτοί. Α, αυτοί βλέπουν την ευκαιρία να συμβιβαστούν. Και λένε κάποιοι Κύπροι και Ελλαδίτες. Μα θα κάνουμε πόλεμο. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή πρέπει να μπουν στο σπίτι σου, να βιάσουν τα παιδιά σου, την κόρη σου, για να αντιδράσεις. Πότε θα αντιδράσεις, για να μην κάνεις πόλεμο. Ε, τότε τι εξοπλίζεσαι. Άρα πρέπει ο αντίπαλος να περιμένει ότι κάποτε θα αντιδράσει. Όμως ο Καραμαλής, η Ιταλία εκεί που βρίσκεται, ο Θεός να τον έχει. Και να λέει ότι η Κύπρος είναι μακριά και μας κυνηγούσαν οι Τούρκοι ελεύθερα πια, ξανοιχτήκανε και σπάσανε τις γραμμές τους και κινούνταν και ανατολικά και δυτικά της Κύπρου και μας πήραν μέχρι την Αμόχωστο και εμάς μέχρι τα κάστρα του Τρόδους. Γιατί τους είπε μακριά η Κύπρος, αυτό το σημειώσανε. Είναι μακριά η Κύπρος, σημαίνει η Ελλάδα δεν έρχεται. Αυτά τα λάθη δεν πρέπει να επαναλαμβάνονται. Και αυτή η ατομία και αδιαφορία με την οποία βλέπουμε το Κύπρο, σαν Ελλάδα ενώ και όχι ο ελληνισμός, κάποιος το διόρθωσε και το είπε και το έχω ζήσει εγώ. Ο ευρύτερος ελληνισμός είναι πολύ σωστός. Είναι η πολιτική διαχείριση, το πολιτικό σύστημα που έκανε λάθη. Από Βενιζέλο για μην πω πιο παλιά. Και χρησιμοποιήσω πάντοτε την Κύπρο σαν ένα βατήρα των φιλοδοξιών, είτε των κομματικών ή άλλων. Μάλιστα. Και όχι την Κύπρο, τα πάθη και τα εθνικά τέλος πάντων πάθη των Κυπρίων που ήταν η ενσωμάτωση στον ελληνικό κορμό και παρασύροντα. Ενώ δεν ήταν σε θέση, ούτε δεν το εξασφαλίσει κανένας πολιτικός πρόσφατα και απότερο, στην απότερη ιστορία. Και αυτά όλα πρέπει η Ελλάδα πρέπει να πάρει τα μηνύματα της ιστορίας. Καλά. Και να πει καλά στους Τούρκους ως εδώ και μην παρέχει. Καλά κύριε Ζήνωνος, καλά. Ναι. Έχουμε καιρό για να πάρουμε μηνύματα. Θέλω πριν σας αποχαιρετήσω και νομίζω ότι ήταν εξόχως αποκαλυπτική συνομιλία μαζί σας, να σας ερωτήσω δύο ζητήματα που είναι αυστηρά τεχνικά που όμως κρύβουν βάθος. Πρώτο ζήτημα. Ναι. Υπάρχει μια συζήτηση, την έχετε ακούσει, αν φτάσουμε ποτέ στη Χάγη. Βεβαίως έσταξε η ουρά του Γαϊδάρου από την πλευρά της Τουρκίας, αλλά ναι, για την οικονομία της συζήτησης λέω ότι ας πάει και το παλιάμπελο, πάμε στη Χάγη. Λένε πολλοί, δεν έχει σημασία να προχωρήσεις στην επέκταση των χωρικών σου υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Μπορεί να το κάνεις και μετά. Η οριοθέτηση δηλαδή δεν προϋποθέτει να έχεις κινηθεί στο δικό σου δικαίωμα το μονομερές της επέκτασης. Μπορεί να το κάνεις και μετά. Ισχύει αυτό? Όχι, να σου εγώ διαφωνώ, ίσως να είναι και ο φίλος μου Καλλιώτης που το έβαλε, ότι μπορεί να γίνει μετά. Εγώ διαφωνώ απόλυτα, να σας πω γιατί. Εάν εγώ ήμουν διαιτητής, δεταλμένος από το δικαστήριο, και μου λέει η Χάγη, κοίταξε να δεις, πες μου εσύ τα maximization, τα μεγαλύτερες δυνατότητες που έχει μέσα από το δίκαιο της πρόσφασης η Ελλάδα και τις μεγαλύτερες η Τουρκία κλπ. Πού βρίσκεται, εγώ λοιπόν, δεν μπορώ να το πω. Γιατί δεν έχω αφεντηρία, δεν έχω βάση. Και η βάση και για τη χωρική θάλασσα και για τη συνεχόμενη the condition zone είναι οι ευθείες γραμμές, οι γραμμές βάσης, οι κόλποι κλπ. Άρα αυτά πρέπει τώρα η Ελλάδα να τα κάνει. Τώρα, να λοιπόν κάνει τις ευθείες γραμμές, να ενώσει τα συμπλέγματα και να κηρύξει και τη χωρική θάλασσα εκεί που πιστεύει ότι δεν παρεμβαίνει ή δεν ενοχλεί τη δυνατότητα και το δικαίωμα άλλης χώρας. Να σας το κάνω εγώ χειρότερο, κύριε. Και να πει της Χάγης, η οποία αυτή δεν πάει στο Αμβούργο, γιατί η Τουρκία δεν υιοθέτησε το δίκαιο της θάλασσας. Μάλιστα. Ναι, να σας το κάνω χειρότερο. Και όπως είπα της Χάγης εγώ, εμείς θέλουμε το δίκαιο της θάλασσας. Αυτό είναι η δική μας θέση. Σωστό. Και το δίκαιο της θάλασσας είναι αυτό και αυτό και αυτό. Χειρότερο, κύριε Ζήνωνος, θα σας το κάνω. Διότι αυτό προέχει καλή την πίστη ότι ο γείτονας έχει συμφωνήσει. Για σκεφτείτε στο συνυποσχετικό για να πάμε στη Χάγη εμείς να έχουμε συμφωνήσει χωρικά ύδατα 6 ναυτικά μίλια. Άντε να τα αλλάξεις μετά. Δεν αλλάζει. Μάλιστα. Εδώ έγιναν 10 στον αέρα, κατά τέλος πάντων ανορθόδοξο δρόμο, 10 στον αέρα και 6 κάτω και ακούω φωνές να λέμε αυτό είναι ανορθόδοξο. Πρέπει να γίνουν και πάνω 6. Γιατί να γίνουν και πάνω 6 και να μην γίνουν και κάτω 10 που μας το δίνει το δίκαιο της θάλασσας. Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο τεχνικά θα ήθελα να σας ρωτήσω. Το έχουμε ξανασυζητήσει αλλά θέλω να γίνει καθαρό. Ήσασταν από τους πρώτους που είπε ότι η τμηματική οριοθέτηση ΑΟΣ με την Αίγυπτο είναι λάθος κίνηση.
Έστω και έτσι η Αίγυπτος έχει κάνει κίνηση. Εμείς έχουμε αφήσει αυτά τα τέσσερα σημεία. Δεν έχουμε δώσει ούτε ευθείες γραμμές βάσης, δεν έχουμε δηλώσει συντεταγμένες ακριβείς, τίποτα. Η Αίγυπτος το έχει κάνει. Όμως, σήμερα θέλω να σας ρωτήσω, με τη συζήτηση για την Τουρκία, με τη συζήτηση για το Καστελόριζο το σύμπλεγμα, με κενό από τον 28ο και πέρα, υποπτεύεστε ότι στο τέλος η συμφωνία μπορεί να είναι με άξονα τα κοιτάσματα να έρθει και η Τουρκία μέχρι τον 28ο? Κοίταξε, αυτά πράγματα δεν έγιναν τυχαία. Δεν είμαστε εμείς πιο έξυπνοι και πιο ειδικοί από κάποιους εμπειρογνώμονες, συμβούλους. Μισό λεπτό, εσείς δεν είστε ένα τυχαίο πρόσωπο. Ακούστε κύριε Ζήνος, όχι, δεν μου το πείτε έτσι. Με συγχωρείτε. Δεν σε επιβάλλω ότι θα πείτε, αλλά εδώ δεν μου ξεφύγετε. Δεν είστε ένα τυχαίο πρόσωπο. Επαναλαμβάνω. Είστε ο άνθρωπος που ανέλαβε επισήμως την χαρτογράφηση και οριοθέτηση όλων των οριοθετήσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Άρα δεν ρωτώ ένα τυχαίο πρόσωπο εδώ. Μετά τον 28ο, μεσημβρινό, αφήνοντας κενό, αναμονή δηλαδή, μπορεί να κάτσει η Τουρκία με την Αίγυπτο τώρα που πάει και ο Σίση και να πούμε κι εμείς να μην είμαστε μαξιμαλιστές, ας πάει και το παλιάμπελο, όξο η Κύπρος, αφού δεν κολλάει και το Καστελόριζο δυνητικά. Η εισαγωγή μου, αγαπητέ μου Γιώργο, η εισαγωγή μου ήταν να σας πω ότι δεν είναι τίποτα τυχαίο, λέω εγώ. Και εκείνο που δεν είναι τυχαίο, γιατί πήγαμε να σκοτώσουμε το Τουρκολιβικό. Μα το Τουρκολιβικό ήταν σκοτωμένο. Δεν στηρίζεται πάνω σε καμία έννοια δικαίου, ακόμα και τεχνικού, ακόμα και το σύμβαση της Γενέβης του 1958, περιφαλοκρηπίδας. Δεν στέκει. Δεν χρειάζεται να πάω εγώ να κάνω εκτόσεις και λάθη μέσα από το Ελληνοεγυπτιακό, το οποίο είναι. Έγινε χωρίς να υπάρχουν βάσεις, οι γραμμές βάσης. Έγινε χωρίς να λαμβάνονται υπόψη βασικά νησιά, Κουφονήσι, Χρυσή και κάποια άλλα κλπ. Δεν μπήκανε όλα στην επίρρεια. Δηλαδή δεν μπήκανε ούτε στη μειωμένη επίρρεια. Δεν μπήκαν καθόλου κάποια νησιά. Και τραβάμε τη γραμμή στην 28, εκεί η οποία μίλησε πρώτη η Τουρκία. Στις πρώτες αδειοδοτήσεις της τουρκικής εταιρείας πετρελαίων, εκεί ήταν το όριο τους. Ύστερα, όταν προχώρησαν για άλλα, ήταν χάρη ενόχλησης και παρενόχλησης για να δει μέχρι πού η Ελλάδα θα αντιδράσει. Και μερική οριοθέτηση, λέει ο φίλος μου ο Καριωτής, δεν γίνεται ποτέ. Όχι, γίνεται. Προκειμένου όμως να κλείσεις ολόκληρο το σύνορο σου που αφορά την χώρα με την οποία διαπραγμάτεται η Ελλάδα, η Αίγυπτος θα την κλείσει ολόκληρη, να υιοθετήσει μια μερική και την υπόλοιπη την οποία έχει κηρύξει όμως, την έχει κηρύξει να πει εδώ είναι disclaimer, υπάρχει πρόνοια, disclaimer. Έχω αυτή τη δυνατότητα αλλά την αφήνω για την ώρα και οριοθετώ αυτή. Πρέπει να γίνουν πολλά βήματα μέσα στα πλαίσια του δύο της θάλασσας. Και το Τούρκο-Λιβικό δεν σκοτώνε του γιατί ήταν να κάνω ένα... Είπα τη λέξη αυτόν κόλ παλαιότερα, δεν μπορώ να το πω. Μια κατάσταση την οποία θα βρίσκω πάντοτε μπροστά μου. Διότι κάναμε εκεί εκτόσεις και δεν θα κάνεις γιατί στον Κύρι. Ένα νησάκι εκεί, όπως το λένε πολλοί, on the wrong side, τη λάθος πλευρά. Τη λάθος πλευρά, και το λένε επιστήμονες στην Ελλάδα. Λάθος πλευρά είναι η Αιγαίο. Είναι όλο νησιά ελληνικά με πληθυσμού, με δραστηριότητα, με διοικητικές ευθύνες που φτάνουν μέχρι και τη Στρογγύλη ακόμα. Και είναι relevant circumstances, σχετικές περιστάσεις. Τι σχετικές περιστάσεις. Δεν είναι τα Virgin Islands, τα Jersey Islands και άλλα βρετανικές κτίσεις, τα παράλια της Γαλλίας. Εκεί είναι κάτι άλλο, δεν είναι απομονωμένα εκεί και δεν πήρανε ΑΟΣ, πήρανε όμως full effective, πώς θέλετε, σε χωρική θάλασσα. Πλήρως, μάλιστα. Κύριε Ζήνωνος, θέλω να σας ευχαριστήσω για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί καλά κάνατε, δεν πρέπει να φεύγει, όχι 20 Ιουλίου, όχι ανήμερα τα ήλιος, προφήτηλια, όχι. Κάθε μέρα δεν πρέπει να φεύγει από το λεξιλόγιο η Κύπρος. Καλά κάνατε και κάνατε μια βουτιά στην ιστορία. Όμως κυρίως θέλω να σας ευχαριστήσω και για τις τεχνικές διευκρινήσεις, διότι εγώ θέλω να το πω, στον ευρύτερο ελληνισμό είστε από εκείνα τα πρόσωπα που είχε την τύχη και τη γνώση πάντως να κάνει όλες τις χαρτογραφίες και οριοθετήσεις για λογαριασμό της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το έχετε δουλέψει, το ξέρετε, δεν είναι επί του πεδίου θεωρίες και αναλύσεις. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο, κύριε Ζήνωνος. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
αν έχω, το έχει ημέρα τέτοια, εκδώσει κάποιες δικές μου συναισθηματικές τέλος πάντων εξάρσεις. Όμως η ευχή μου και η προσευχή μου είναι για τους πυρόπληκτους και να ξημερώσει καλύτερη ημέρα. Η σημερινή ημέρα να είναι οριστική και να ξεπεραστεί. Παρόλο που ήταν προβλέψιμα κάποια πράγματα και τα οποία η Ελλάδα πρέπει να συγκεντρωθεί και να επικεντρωθεί στα πραγματικά προβλήματα των πυρκαγιών, που είναι η οργάνωση τέτοιων πυροσβέσεων. Ευχαριστώ πάρα πολύ.